Yeah, but that's a bit better for us today. Τζότο, σημείωσε δύο γκολ. Το ένα το αφιέρωσε σε ένα φίλο του που χάθηκε. Δύο λόγια για αυτή την επιτυχία και για την αφιέρωση που έκανε. Και τα δύο γκολ τα αφιέρωσα σε έναν ξαδέρφο μου που έφυγε πριν από δύο μέρες σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα να βρίσκομαι στην κηδεία, οπότε αυτό ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω από την πλευρά μου για να τιμήσω τη μνήμη του. Εύχομαι δύναμη στην οικογένειά μου, στην οικογένειά του. Είναι δύσκολες στιγμές. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι ήταν. Είναι πολύ καλή η νίκη, είχα και εγώ μια καλή εμφάνιση. Γενικότερα το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο μετά το παιχνίδι, την ισοπαλία με στην Ξάνθη, την ήττα εδώ από τη Σάλκε. Οπότε είναι πολύ καλό το γεγονός ότι πήραμε και ψυχολογία. Είναι πολύ ωραίο όταν πετυχαίνεις γκολ προσωπικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με assist, είτε με ενέργειες, είτε με πίεση, είτε με γκολ, να μπορέσεις να βοηθήσεις την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αντιλαμβάνομαι ότι σαν επιθετικός η δουλειά μου είναι να πετυχαίνω γκολ, αλλά αυτό έρχεται δευτερευόντως. Το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Ναι, είναι ένα ψυχολογικό μπόνους ουσιαστικά αυτό, αλλά το πιο σημαντικό, όπως είπα, είναι να κερδίζει η ομάδα. Από εκεί και πέρα, είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει τη σωστή επιλογή και πριν έρθω εδώ είδα τον ΠΑΟΚ σε αρκετά παιχνίδια, είδα το στυλ της ομάδας και σίγουρα μου τέριαζε, ήταν κάτι που μου άρεσε από πριν, οπότε ήξερα ακριβώς πώς μπορώ να βοηθήσω κι εγώ και χαίρομαι πάρα πολύ που μέχρι τώρα έχω κάνει αυτά που έχω κάνει και έχω βοηθήσει την ομάδα. Σήμερα ένιωσα καλά, δεν είχα κάποιο θέμα, έβγαλα τα 90 λεπτά χωρίς κάποιο πρόβλημα. Σίγουρα σε παιχνίδια που θα είναι πιο απαιτητικά και πιο δύσκολα θα δούμε, αλλά προς το παρόν μπορώ να πω ότι νιώθω από άποψη φυσικής κατάστασης πάρα πολύ καλά. Σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια θα δείξει αν είμαι σε αυτή την κατάσταση. Είχα μια πολύ καλή προετοιμασία το καλοκαίρι και με έχει βοηθήσει. Θα δούμε. Τι θα προτείνεις στους συμπαίκτες του Μαχιστής Άρκεν? Να απολαύσουν το παιχνίδι. Είναι εξαιρετικό για κάθε παίχτη, είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορεί να παίζει σε αυτή τη σκηνή που έχει τόσα μάτια πάνω του. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα και θα τους έλεγα να απολαύσουν το παιχνίδι και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορεί.